Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο μετρό. Θα πάμε στο Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού για να δούμε τις φιγούρες Καραγκιόζη που έχουν στα εκθέματα και θα παίξουμε και Καραγκιόζη στη σκηνή που έχουν εκεί. Αλλά πριν προλάβουμε να πάμε στο μουσείο ήδη από το μετρό, δείτε τι είδαμε. Το καταραμένο φίδι πάνω στο τοίχο του μετρού. Δεύτερο σημάδι, εδώ βλέπουμε φιγούρες Καραγκιόζη ξύλινες στην Αθήνα. Οπότε έχουμε κι άλλο ένα σημάδι ότι μας φωνάζει. Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα δούμε το Παναγιώτη τον Πολύμερο, όπου είναι πολύ καλός μας φίλος από τη Λαμία και καραγκιοζοπαίχτης. Τώρα εδώ τρώμε ένα σουβλάκι για να είμαστε έτοιμοι να τον συναντήσουμε μετά. Και θα πάμε στο Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού για να δούμε τις φιγούρες και να παίξουμε Καραγκιόζη στη σκηνή που έχει εκεί. Εδώ είμαστε στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και ψάχνουμε τον Πάνο. Μου είχε πει... Παναγία μου! Παναγία μου! Κάτσε να μιλάς κιόλας, έλα εδώ. Καλησπέρα. Καλώς τον Πάνο. Καλώς ήρθα. Καλώς σε βρήκαμε. Θα πρότεινα να πάμε κατευθείαν. Να μπούμε μέσα στο ψητό. Στο ψητό, στο χώρο μέσα. Έτσι, μπράβο. Κάνα σκετσάκι και να δείξουμε. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Εδώ πήγα σου. Εξάκου στο δαμένο που λέει σουβενίρ. Από πού είμαστε, είναι άλλα. Βαγγέλη, ωραίο αυτό, για ξαναπες το. Σουβενίρ! Ελάτε να πάρετε τα ωραία σουβενίρ! Τι λες και εσύ ρε πάνω. Σουβενίρ. Έτσι. Εδώ ο Μπερντές επίσης είναι τεράστιο, δεν είναι όπως φαίνεται τις φωτογραφίες, ας πούμε. Δεν είναι μικρός. Σε φιλίως δεν είναι καν μικρές. Έλα, πατέλα, 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 πατέλα! Λέγε, λέγε, λέγε! Μην από εδώ, ρί! Κάτσε γιατί από εδώ δεν φαίνομαι, λέγε! Πατέλα, πεινάω. Γράφουμε τον καμπαρμάν, ναι. Γράφει η παράσταση. Δεν έχει. Μην τρως τότε. Μα που πεινάω, ρε, Σταύρο, τι έπαθες. Ήπρα ένα καρβέλι πέρσι, παιδί μου, που έφαγες κιόλας. Ναι ρε πατέλα, τι να μας κάνει ένα καρβέλι ψωμί. Τρεις ανθρώποι είμαστε ρε όλοι κι όλοι. Ωραία μανούλα μου. Κύπαγο θα κρατηθούμε με το καρβελάκι, αλλά πού να κρατηθούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο δηλαδή να πάμε. Δεν έχει τίποτα. Σκορδαλιά και πήγουνε, τίποτα. Και τη σκορδαλιά τι φάγαμε. Τι φάγαμε, αυτά τι πήγουνε. Και το κρεμμύρια τα φάγαμε! Όλα τα φάγες μου, ρε Χρυσούζικο, δεν έτσι τίποτα για τα δέρκα σου. Για τα δέρκα μου μαζί τα φάγαμε. Κανίβαλος είναι, βρε. Όχι και καλά τα φάγανε μαζί, ρε. Α, τα φάγανε όλοι μαζί, οκ. Α,
Άντε πήγαινε τώρα, γιατί θα πάω στο χαρτοτσάρι μου, έχει πει ότι θα μου έχει κάτι να μας φέρει κάτι σουβλάκια, πήγαινε. Ω, ω, πάντα πήγαινε μου, ω, θα πάμε σουβλάκια, ω, ω, ω. Είστε καμπερτές. Συγγνώμη, δάγιο μου. Έρε, μαγούλα. Ωραία. Άντε, ποιος άλλος θα έρθει. Ρε, ο φίλος μου ο Νιόνιος, ρε, καλός το Νιόνιο. Ωραία, γεια σου τρικάμπουρε, σκυλέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι κάνεις, ρε Νιόνιο, πώς είσαι? Καλά με καραγιώνε, εσύ καλά σε, 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 καλά. Πώς πάει να επιχειρήσει, τι λένε τα αγγλικά με τα μαντολάτα στη ζάκη του? Καραγιώζω, καραγιώζω παπαλίες θα σου δω. Γιατί ρε Γιώργο? Καραγιώζω, μου επήρες, κατάλαβες, το πορτοφόλι και δεν έχω να κάνω τις δουλειές μου λεφτά. Ρε Γιώργο, δεν το πήρα εγώ το πορτοφόλι. Κάτσε να σου πω, το χέρι πάει μόνο του μέσα, είναι αυτόματο. Τι πάει μόνο του ρε Άρτιμες, σκυλέ. Δώσ' μου πάτωτε. Σιγά μου ρε. Τα όβολα καραγιώνω. Κάτσε καλά ρε, θα παρεξηγηθούμε. Καραγιώνω, θα πω στο σώμα προφασόλο και θα σου κάνω μήνυση. Άντε πήγε. Έλα εδώ, να. Σιά. Φώναξε για την Ασία. Ρε Καλατζάρι, εσύ τα έχεις. Ναι, βρε. Όπο, τζάμπα τις έχουμε τις φανέλες. Έλα εδώ. Να. Ορίστε μας. Ρε, άμα βαγγελίστρα μου. Παίκτε αυτό με το αρνί, ρε, σημεία. Πάλι. Ναι, παίξε το μία. Νίκο, παίξε μία αυτό με το αρνί. Μου έκλεισε το διάφραγμα. Έλα, θέλουμε να το δούμε. Όχι, Βαγγέλη με Νίκο θέλουμε το αρνί. Ρε μπάρμα, δεν το πήρα εγώ. Πώς να το πήρες εσύ, ρε έρμο. Αι, το έφυγες το αρνί, κλωσ του άδικο. Ποιο αρνί, ρε μπάρμα, σου είπα το αρνί έφυγε, πάει τώρα, πέταξε. Πέταξε ρε μπαρμπέ, παίρνω για ένα κοπάδι εδώ με αρνιά και μου λέει να πάω κι εγώ μαζί τους, κύριε Καραγκιόζη, άνοιξε μου το φούρνο να βγω έξω, δεν μπορώ άλλο ρε, εδώ μέσα. Και το άνοιξα και έφυγε το αρνί, πέταξε. Αι Μανουέλα, αι Πάνταρνι. Ωραία και δεν βρίσκω στενό να κρυφτώ. Δεν μου λέει ρε. Λέγε. Ναι μπαρμπά. Αι, Ταρνί, σίγουρα έφυγε, σουβλισμένο. Τώρα, μπάρμπα, με 100 χιλιόμετρα την ώρα σου λέω και στη στροφή, δεν θα πάρει. Αι, πάει το έρνι. Καλά, ρε μπάρμπα, μην κλαις, θα σε πάω στην κηδεία του. Τι έχετε να μας πείτε, κύριε Πάνο? Δεν ξέρω. Μας δει ο ψήλας γι' αυτό. Έγινε μια ανακάλυψη σήμερα. Ναι. Ο Βυριακόπουλος είναι 2 μέτρα. Περίπου. Περίπου. Ο Πάνος είναι λεπτούλης. Ναι, είναι δυστυχώς. Νίκο, για τράβα μία. Έλα. Κάτσε τώρα, θα φτιάξουμε ακαθόριστη φιγούρα. Ωπα! Λέγγι. Έχουμε μορφωνιό, μαριθμό, με σώμα τέτοιο και πόδια... Πάλι μορφωνιό. Τα πόδια του, αλλά κάπου χάνεται. Είναι μεγάλο το παντελόνι μάλλον. Ο Μέγας Αλέξανδρος με σώμα με τζεροπούλου. Για πάμε όλο ένα. Εδώ ο Καραγκιόζης με πανοπλία μεγάλη εξαρτή. Το έχω μισό. Τώρα κάνω από κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Πάμε. Πώς γίνεται? Έλα πάνω. Έτσι, πάμε. Έτσι. Κι άλλο. Το έχω. Έλα, πάμε, μην καταλέξει όμως η ίδια. Ναι, έχουμε Μέγα Αλέξανδρο με... Σώμα Αγλαία.
Και πόδια ναι, ποδιούς. Με βυζιά και, και ποδιά Αγλαΐας και τα πόδια του Καραγκιόζη. Κάτι τέτοιο. Πολύ καλό. Φανταστικό συνδυασμό. Εδώ βλέπουμε ένα μορφωνιό με... Μπαρμπαγιώργο και Αγλαία. Ναι. Ωραία. Με φουστανέμα. Και εδώ τι έχουμε εδώ. Ένα Διονύσιο με μακρύ σώμα Καραγκιόζη και πόδια μορφωνιού. Αυτό. Αυτά. Άκουσα εδώ πέρα να γίνονται φασαρίες. Ρε καλός το Σταύρο. Για Χαραντάν αδελφού Ακραγιοζούα. Για Χαραντή. 5 και 5 10. Και 5 15. Κόλλατε. Για λέγε ρε Καραγιοζάκο. Τι λέει ρε Σταύρο, πως πάντα κέφια. Καλά μωρέ. Μπράβο. Έχω εδώ πέρα λίγο να ούμε. Λίγο... Τι έχεις πειρατό? Όχι ρε. Α. Έχω που λένε... Δεν ξέρει τι. Το άχτηρε παιδί μου θέλω να βγάλω. Ναι. Και ήρθα εδώ πέρα που άκουσα να γίνεται καβγάς. Μπράβο, καλά έκανα. Δεν μου λέει ρε Καραγιοζάκο. Λέγε. Τι γινόταν εδώ πέρα, άκουσα το... τον άλλο το... Τον Γιώργο, τον Διονύση. Ναι, αυτόν το χλαπαχλούπα. Χλαπαχλούπα, μάλιστα. Να σκορπάει σφαλιάρες. Εμένα μου άραγε, Σταύρο, εμένα μου άραγε. Τι σε βάραγε, ρε Καραγιοζάκο, τι του κάνες πάλι. Του πήρα λίγη το πορτοφόλι. Ορίστε μας εκεί, εμείς κύριε. Είμαστε τιμή ειδοποδίτε, σε παρακαλώ. Μπράβο, ρε Καραγιοζάκο, καλά τα λες. Τώρα δεν μου λες. Ορίστε. Εκείνο το κρέας από το χασάπικο που πήρες. Ναι. Πότε θα το πληρώσεις ρε. Πότε θα το πληρώσω. Ναι, ρε. Γράφω το Σταύρο στο Δευτέρι. Ρε, ξέρεις πόσα μου χρωστάς. Βάλτο τις παγωμένες πιστώσεις και βάλτο μέσα στην κατάψυξη. Τι λέει ρε. Ρε, μου χρωστάς 10 κατσίκια, 10 αρνιά, 5 κιλά κιμά. Πέντε σουβλάκια. Τι να κάνω ρε Σταύρο, μου ξέρεις ότι είμαι μεροκαματιάρης άνθρωπος. Δεν έχω λεφτά ρε παιδί μου. Τώρα θα πιάσω δουλειά και θα σε ξεχρεώσω. Άντε Καραγκιόζακο, να πιάσει δουλίτσα και δεν μου λέει ρε. Λέγε. Τι δουλειά θα κάνεις. Σταύρο. Λέγε. Έχεις ακουστά τον Ξαμπλόπουλο. Ποιον. Τον Ξαμπλόπουλο. Ποιος είναι αυτός. Με τα στρώματα. Τέλος πάντων. Ναι, για λέγε. Εκεί θα πάω να πιάσω δουλειά, μόνο που θα κάθομαι πάνω στο στόμα. Α, ναι. Δουλειά είναι αυτή. Α, ναι, μάλλον. Τέτοια δουλειά ξέρω κι εγώ. Α, μάλλον. Άλλο, να προσέξεις εκεί πέρα. Να έρχεται το εμπόρευμα, να το παίρνεις εσύ, να το βάζουμε στο ψυγείο. Κατάλαβες. Ναι, και ύστερα θα τα κάνω τη δουλειά μου να το πω. Έρχομαι. Μέσα. Έρχομαι, Σταύρο, έρχομαι. Μέσα. Ωραία. Κόλατε. Ορίστε. Ωραία, από τώρα είμαστε συνεταιράκια. Θα δουλεύουμε μαζί το χασάπικο. Πολύ ωραία. Εγώ θα κόβω και εσύ θα παίρνεις. Και θα είναι και ο Νόντας μαζί μας. Τέλεια, τέλεια, μια χαρά. Ναι, για. Μπράβο. Λοιπόν, άντε Καραγκιόζακο. Άντε, γεια σου Σταύρο. Τα λέμε. Στο καλό, στο καλό. Γεια.